Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πολυτιμητική πρόσκληση. Θα αναφερθούμε στην παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Γιατί είναι σημαντικά τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην παχυσαρκία? Γιατί φαίνεται ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στα άτομα με παχυσαρκία. Εδώ είναι η δήλωση σύγκρουσης των συμφερόντων. Δεν θα αναφερθώ στα ποσοστά της παχυσαρκίας, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Φεντολούρης με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, οπότε θα παρακάμψω αυτές τις πρώτες διαφάνειες. Ήταν πολύ αναλυτική η προηγούμενη παρουσίαση. Να πούμε μόνο, και βλέπουμε εδώ σε αυτή την διαφάνεια, ότι όσο αυξάνεται το BMI, τόσο μειώνεται η πιθανότητα κάποιος να επιβιώσει και μειώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Έτσι, στην ηλικία των 70 ετών, ένα άτομο το οποίο έχει BMI φυσιολογικό, η πιθανότητα να προσεγγίσει στην ηλικία των 70 είναι περίπου 80%, όπως βλέπουμε. Όταν το BMI είναι 35 με 40, η πιθανότητα κάποιος να προσεγγίσει στην ηλικία των 70 πέφτει στο 60%, ενώ όταν το BMI είναι στο 40 με 50, περίπου τα μισά άτομα θα καταφέρουν να φτάσουν στην ηλικία των 70 ετών. Άρα είναι σημαντική η μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης όσο αυξάνεται το BMI. Μπορούμε να δούμε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια ακριβώς τις επιπλοκές της παχυσαρκίας, επιπλοκές που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος, και θα ακούσουμε στη συνέχεια, με την sleep apnea και το άσθμα, επιπλοκές που σχετίζονται με το καρκίνο και θα ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά εμείς θα εστιάσουμε τώρα στις καρδιαγγειακές επιπλοκές, που είναι το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, η στεφανία νόσος, η υπερλιπιδεμία, η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια. Είδαμε πριν ότι αναφέρθηκε και ο κ. Στεντολούρης ότι η πιθανότητα εμφάνισης σαχαρού διαβήτη αυξάνεται όσο αυξάνεται το BMI, και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί φαίνεται ότι άτομα τα οποία έχουν διαβήτη έχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, βλέπουμε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένας πολύ συχνά συναντούμε σε άτομα με παχυσαρκία, είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, το ίδιο ισχυρός όσο είναι και το κάπνισμα. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην παχυσαρκία και στην καρδιαγγειακή νόσο, να δούμε ποιες είναι οι καρδιαγγειακές και οι μεταβολικές επιδράσεις της παχυσαρκίας. Έτσι έχουμε αύξηση στην αντίσταση στην ινσουλίνη, διαταραχές στα λιπίδια με αυξημένα τριγλυκερίδια, μειωμένη HDL και αυξημένη LDL, αύξηση στην αρτηριακή πίεση, αύξηση στην υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, στις διαστάσεις της αριστερής κοιλίας, κάτι το οποίο οδηγεί σε καρδιακή δυσλειτουργία με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και στη συνέχεια και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Όλα αυτά μαζί με τις μεταβολικές διαταραχές, με την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία και τη φλεγμονή οδηγούν στην εμφάνιση στεφανίας νόσου, στην εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαργαμυγής και καρδιαγγειακής νόσου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης είναι 5 φορές μεγαλύτερη σε παχύσαρκους. Έχουμε μία σημαντική αύξηση στα τριγλυκερίδια και μείωση στην HDL. Κάθε μία μονάδα που αυξάνεται το BMI, αυξάνονται κατά 9% τα ισχυμικά επεισόδια. Κάθε μία μονάδα που αυξάνεται το BMI, αυξάνεται κατά 5% ο κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής, ενώ είναι πολύ σημαντική η αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, κυρίως με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Βλέπουμε εδώ πολύ μεγάλες μελέτες, η Nurses Health Study, που έδειξαν ότι όσο αυξάνεται το BMI, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στην καρδιαγγειακή θνητότητα. Έτσι, ένα BMI, όπως βλέπουμε, πάνω από 35, έχει περίπου 2,7 φορές, προκαλεί 2,7 φορές αύξηση στην καρδιαγγειακή θνητότητα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην γλυκοζηλιωμένη ημοσφαιρίνη, στο ζαχαρό διαβήτη. Όσο αυξάνεται ο ζαχαρός διαβήτης, τόσο αυξάνεται η καρδιαγγειακή θνητότητα.
Εδώ θα δούμε σε αυτή την πολύ ωραία μελέτη ότι όσο αυξάνεται το BMI, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν διαταραχές στον μεταβολισμό, όσο αυξάνεται το BMI, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης τόσο στεφανίας νόσου, αγιακής, εγκεφαλικής νόσου, αλλά βλέπουμε ότι σχεδόν διπλασιάζεται, βλέπουμε ότι ένα BMI που ξεπερνάει το 30 διπλασιάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιακή λοιπόν ανεπάρκεια θα λέγαμε ότι είναι αυτή η συνοσηρότητα η οποία είναι η πιο συχνή στα άτομα με παχυσαρκία. Θα εστιάσουμε λοιπόν λίγο περισσότερο στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πάνω από 60 εκατομμύρια άτομα νοσούν με καρδιακή ανεπάρκεια στον κόσμο, στην Αμερική 80.000 και δυστυχώς το 50% των ατόμων που νοσούν με καρδιακή ανεπάρκεια θα πεθάνουν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση και συσχέτιση της παχυσαρκίας με την καρδιακή ανεπάρκεια, αφού βλέπουμε ότι το 30-60% των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια είναι υπέρβαροι, ενώ το 15-35% είναι παχύσαρκοι. Στην Framingham Study, πολλά χρόνια πριν, οι μελετές έδειξαν αυτό ακριβώς, ότι όσο αυξάνει το BMI και κατευθυνόμαστε από το 25 στο πάνω από 30, τόσο αυξάνεται, βλέπουμε εδώ, ότι αυξάνεται περίπου 2,8, όταν το BMI είναι πάνω από 35, αυξάνεται 2,8 η πιθανότητα εμφάνισης, το κίνδυνος για καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπουμε εδώ ότι διπλάσιος ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, όταν το BMI είναι κάτω από 30, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Τώρα, αυτό που έδειξαν αρκετές μελέτες είναι ότι όταν έχουμε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, το BMI φαίνεται ότι άτομα που είχαν μικρότερο BMI είχαν μεγαλύτερη ολική θνητότητα σε σχέση με αυτά που είχαν αυξημένο BMI, κάτι που οδήγησε έτσι στο obesity paradox, στο παράδοξο δηλαδή της παχυσαρκίας, άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια να έχουν καλύτερη πρόγνωση όταν έχουν αυξημένο BMI. Όμως τελικά ήταν co-founders οι οποίοι επηρέασαν και επί της ουσίας κατέληξαν, έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα, τους οποίους θα δούμε, κυρίως αυτό οφείλεται γιατί τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερο BMI συνήθως είναι πιο νεαρά άτομα. Ακόμα φαίνεται ότι το κάπνισμα είναι πιο συχνό σε άτομα τα οποία δεν είναι παχύσαρκα. Ακόμα οι διατροφικές συνήθειες και η μυϊκή μάζα ήταν μεγαλύτερη στους παχύσαρκους, αλλά κυρίως αυτό που θα λέγαμε είναι ότι τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, ιδίως όταν είναι στο τελικό στάδιο, συνήθως παρατηρείται μία καχεξία η οποία τελικά επηρέασε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή η διαφάνεια. Μας ενδιαφέρει φυσικά το BMI, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σύσταση του βάρους. Αν το βάρος προέρχεται από λιπόδιστο ή αν προέρχεται από μυϊκό ιστό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το ίδιο BMI πάνω από 30 μπορεί να έχουμε σε έναν αθλητή ο οποίος έχει πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα. Εδώ η καρδιακή λειτουργία και η συνολική καρδιοαναπνευστική υγεία του είναι κανονική. Μπορεί να έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει BMI πάνω από 30, αλλά έχει και μυϊκό ιστό αυξημένο και λιπόδι ιστό αυξημένο. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα και όσον αφορά την καρδιακή λειτουργία και όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική του λειτουργία. Και δυστυχώς τα χειρότερα αποτελέσματα είναι άτομα τα οποία έχουν αυξημένο BMI, πολύ μεγάλο ποσοστό λιπόδους ιστού, μειωμένο ποσοστό μυϊκής μάζας και οστικής μάζας. Αυτοί λοιπόν έχουν την χειρότερη πρόγνωση και όσον αφορά την καρδιακή λειτουργία, αλλά και συνολικά την καρδιοαναπνευστική υγεία. Αν δούμε τώρα τους μηχανισμούς που εμπλέκονται και μας οδηγούν από την παχυσαρκία
στην καρδιακή ανεπάρκεια, θα δούμε ότι κυρίως αυτοί οι μηχανισμοί είναι η αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης αγιοτενσίνης αλδοστερώνης, η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η αύξηση της φλεγμονής, όλα αυτά οδηγούν σε δυσλιπιδεμία, λιποτοξικότητα, στεφανία νόσο, διαβήτη και όλα αυτά μαζί οδηγούν στην καρδιακή ανεπάρκεια. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της αρτηριακής σκληρίας, η οποία αυξάνει το καρδιακό έργο και έτσι προκαλεί καρδιακή δυσλειτουργία. Η φλεγμονή, κυρίαρχος ο ρόλος της και στην παχυσαρκία, αλλά και στην καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλείται από την παχυσαρκία και μέσω της αύξησης της υδερλευκίνης, του TNF, και της ΕΑΡΠΕ, αλλά και μέσω της ανάπτυξης, της επιταχυνόμενης ανάπτυξης της αθυροσκλήρωσης. Βλέπουμε ότι επηρεάζεται και η σηματοδότηση μεταξύ ενδοθυλιακών κυττάρων και μυοκαρδιακών κυττάρων λόγω της αύξησης της φλεγμονής. Αυτό προκαλεί και υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων, αλλά και αύξηση του κολαγόνου και ίνωση των μυοκαρδιακών κυττάρων. Και εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, συνοψίζεται ακριβώς οι μηχανισμοί οι οποίοι επιδρούν στην ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας σε άτομα με παχυσαρκία, που είναι και η αντίσταση στην ινσουλίνη και η δυσλιπιδεμία και η αύξηση της φλεγμονής και του οξυδοτικού στρες, αλλά και διαταραχές στην πήξη. Επιπλέον, φαίνεται ότι η φλεγμονή του επικαρδιακού λίπους και αυτή συνυφέρει στην επιταχυνόμενη στεφανιά αθυροσκλήρηση, αλλά και στην δυσλειτουργία των μυοκαρδιακών κυττάρων, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας στα πρώτα στάδια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Όσον αφορά τη θεραπεία, σίγουρα η μεταβολή στον τρόπο ζωής είναι το πρώτο βήμα. Η μεσογειακή δίαιτα έχει ένα κυρίαρχο ρόλο, η άσκηση και η άσκηση έχει ένα κυρίαρχο ρόλο. Πριν πάμε σε άλλες παρεμβατικές θεραπείες, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Διαβήτη, έχει ακριβώς αναπτύξει τα τελευταία, από το 2019, τώρα είμαστε στις επόμενες κατευθύνσεις οδηγίες, είναι ήδη υπό συγγραφή, για άτομα που έχουν είτε διαβήτη είτε προδιαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο. Έχουμε την ανάπτυξη φαρμάκων τα οποία φαίνεται ότι, όπως τα GLP-1 ανάλογα, τα οποία φαίνεται ότι πέραν από τις υπογλυκαιμικές τους ιδιότητες δρούν στον υποθάλαμο και έτσι μειώνουν το σωματικό βάρος, ενώ μελέτες όπως η Leader, η Sustain και η Rewide έδειξαν ότι μείωσαν σημαντικά τα καρδιαγγειακά συμβάντα. Άρα λοιπόν μιλάμε για φάρμακα τα οποία και μειώνουν το σωματικό βάρος, όπως βλέπουμε εδώ με τη Σεμαγλουτίδη που μείωσε το σωματικό βάρος περίπου κατά 5 κιλά, αλλά παράλληλα μείωσε σημαντικά και την καρδιαγγειακή θνητότητα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι μηχανισμοί είναι η μείωση της φλεγμονής, η μείωση στην εναπόδοση λιπιδίων, αλλά και η μείωση στην αθυρωματική πλάκα. Και όσον αφορά τα άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα και έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, εδώ θα πρέπει να λαμβάνουν και τη θεραπεία τους για την καρδιακή ανεπάρκεια, τη γνωστή θεραπεία, αλλά και να έχουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, στη δίαιτά τους, στη φυσική δραστηριότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια βάρους, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα και όσον αφορά την υπέρταση της δυσλιπιδεμία, αλλά και την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Και βλέπουμε ότι όταν έχουμε σημαντική μείωση του βάρους, μπορεί να μειωθεί η καρδιακή θνητότητα έως και 40%. Συγγνώμη. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία έγκαιρη παρέμβαση. Θα δούμε εδώ ότι αν ένα άτομο από το BMI 30-34, από BMI 30-34 πάει στο BMI 25-29, βλέπετε ότι μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας κατά 30% και μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης κατά 25%. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, η παχυσαρκία είναι μια πανδημία η οποία μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης και προκαλεί σημαντικές καρδιακιακές επιπλοκές. Κύρια καρδιακιακή επιπλοκή είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, κυρίως με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.
η στεφανία νόσος και η υπέρταση. Οι βασικοί μηχανισμοί είναι η αύξηση της φλεγονής, του οξυδοτικού φορτίου, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η δυσλιπιδεμία. Η απώλεια του βάρους βελτιώνει τα καρδιακιακά συμβάντα και νεότερες θεραπείες φαίνεται ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και στη μείωση του βάρους, αλλά και στη μείωση της καρδιακιακής θνητότητας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό, επειδή ακριβώς η καρδιά, ο διαβήτης, η παχυσαρκία συνυπάρχουν πολλές φορές αυτούς τους ασθενείς. Είναι σημαντική ανάπτυξη ειδικών γιατρίων που ολιστικά διαβητολόγοι και καρδιολόγοι θα αντιμετωπίζουν αυτούς τους ασθενείς. Και γι' αυτό το λόγο και στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία μιας ομάδας καρδιάς διαβήτη, στην οποία έχω την τύχη για την τιμή να είμαι πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.